Στη πλατιά Πανελλαδική Σύσκεψη Συλλόγων Κέλμε πραγματοποιήθηκε πριν μερικές μέρες μπροστά στο τότε νέο νομοσχέδιο πωλήσεων, όπως σωστά χαρακτηρίστηκε από πολλούς συναγωνιστές εκεί πέρα, αναδείχτηκε επί της ουσίας όχι μόνο ότι περιείχε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα, αλλά πρόβαλε και την ανάγκη κλιμάκωσης του αγώνα κοινά μαζί με το υπόλοιπο δημόσιο. Δεν μπορεί άλλωστε, συναγωνιστές, να γίνει και διαφορετικά. Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση είναι πλέον καθεστώς. Οι ευέλικτες και ελαστικές σχέσεις εργασίας έχουν καθιερωθεί ως κάτι αναγκαίο μπροστά στους δημοσιονομικούς και άλλους προγραμματισμούς, με αποτέλεσμα να υπάρχει σήμερα μεγάλος αριθμός αναπληρωτών σε μια συνεχόμενη εργασιακή περιπλάνηση με τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα για να καλύψει ουσιαστικά τον εαυτό του. Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζουμε τη σημερινή μαζική σύσκεψη και μας δίνει κουράγιο και θάρρος να συνεχίσουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Να μην υπάρξει σχολείο κλειστό το Σεπτέμβρη, να μην χρειάζεται να κοιμόμαστε στις παραλίες, να μην αναγκαζόμαστε να ζητάμε παραίτηση γιατί θέλουμε να κάνουμε οικογένεια. Όλο το προηγούμενο διάστημα, μέσα στα σωματεία, μαζί με τα σωματεία, δώσαμε σκληρό αγώνα να μην περάσει ο νόμος για το νέο σύστημα διορισμών. Όχι γιατί δεν θέλουμε τους διορισμούς, αλλά γιατί ο νόμος αυτός απαξιώνει τα πτυχία μας, πετάει στα σκουπίδια χρόνια δουλειάς και ουσιαστικά δημιουργεί και καθιερώνει ένα-ένα ο κυνήγι προσόντων. Παλέψαμε να μην περάσει η λογική και η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης να δει ο καθένας το πρόσωπό του μέσα στο νόμο. Και το πετύχαμε. Οι μαζικές απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα δώσανε την απάντηση στην κυβέρνηση. Βάλαμε μπροστά την ενότητα που χρειάζεται σήμερα να υπάρχει σε όλους τους αναπληρωτές. Μπροστά σε κλίμα πολυδιάσπασης αναδείξαμε πως αυτό που μπορεί να ενώσει δεν είναι η ανθρωποφαγία και ο ανταγωνισμός, αλλά οι πραγματικά σύγχρονες ανάγκες σήμερα στην εκπαίδευση. Δεν υπάρχει λοιπόν πιο ενωτικό και ρεαλιστικό αίτημα από το να μονιμοποιηθούν όλοι όσοι δούλεψαν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση. Να γίνουν εδώ και τώρα 30.000 διορισμοί και αποτελούν συναγωνιστές διορισμοί για να καλυφθούν στοιχειωδώς οι ανάγκες σήμερα στα σχολεία. Είναι αίτημα που άγγιξε γονείς και μαθητές που βλέπουν καθημερινά την κατάσταση στα σχολεία και βρέθηκαν μαζί μας στον αγώνα. Μόνο μέσα από αυτή τη διεκδίκηση θα μπορέσει να εξασφαλιστεί το πτυχίο Κυπροϋπηρεσία. Μόνο έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για τους νέους συναδέλφους να εργαστούν. Και αυτό το λέμε γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τώρα ακόμα, βρεθήκαμε μπροστά σε λογικές παζαριών, συζητήσεων και διαπραγματεύσεων για το ποια κριτήρια είναι καλά ή κακά, ή τι προτάσεις θα πρέπει να έχει το κίνημα μπροστά στους 4.500 διορισμούς που θα γίνουν. Και εδώ λέγαμε στους συναδέλφους να μην υιοθετήσουν καμία τέτοια λογική. Ναι, το προσοντολόγιο είναι κακό, αλλά κακή είναι και η λογική το να βάζουμε στον αντίποδα ως κριτήριο ή προσόν το πτυχίο και την προϋπηρεσία, δικαιώματα που είναι αδιαπραγμάτευτα και το κίνημα οφείλει να προασπίσει. Είναι καθήκον λοιπόν όλων των σωματείων να δημιουργήσουν πλαίσια πάλης που θα ακουμπάν σε όλους τους εργαζόμενους για να μπορούν εκεί, μέσα στα σωματεία, να βλέπουν οι συνάδελφοι τον εαυτό τους και όχι μέσα από νομοσχέδια και νόμους. Τέτοια πλαίσια πάλης που προασπίζονται στο ακέραιο, δίχως παρερμηνίες, τη σταθερή και μόνιμη δουλειά, τη δουλειά με δικαιώματα, μπορούν να εμποδίσουν την απογοήτευση και τη μυρολατρεία. Και εδώ χρειάζεται να βγάλουμε συμπεράσματα για τις τάσεις όλων των πολιτικών δυνάμεων και στο ζήτημα αυτό, αλλά και σε άλλα κομβικά θέματα, όπως είναι η συγκρότηση των τριμελών επιτροπών, που συζητιέται άμεσα στα σχολεία, αλλά και γενικότερα για την αξιολόγηση. Προχωράμε δυναμικά, συναγωνιστές, μαχητικά, γιατί έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Ευχαριστώ.